Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Κρήτης. Αυτή τη φορά ραντεβού με το θάνατο είχε ένας ηλικιωμένος άνδρας. Το βράδυ της Παρασκευής, σε περιοχή του χωριού Γαρίπα, του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, άγνωστο πώς το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε τοιχείο. Καλούμαστε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες καθημερινά να μιλάμε για ένα καινούριο θάνατο στο νησί μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι καθημερινά πλέον τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Πρόκειται για το 46ο θύμα της ασφάλτου από την αρχή του χρόνου στην Κρήτη και το 4ο θύμα σε τροχαίο δυστύχημα μέσα σε αυτή την εβδομάδα που αποδείχτηκε φωνική. Δυστυχώς φέτος η χρονιά εξελίσσεται άσχημα σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει όλους μας και θεωρώ ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας, όχι μόνο εμάς σαν αρχές, αλλά τον καθένα ξεχωριστά. Ούτε στα μέσα του 8ου δεν έχουμε φτάσει και έχουμε ένα τραγικό νούμερο, 46 νεκρούς μέχρι σήμερα. Πολλές φορές το έχουμε πει ότι όλοι πολύ εύκολα μπορούμε να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία και φιλοσοφία και συνεχίσουμε αυτή του είδους συμπεριφορά, θα θρυνήσουμε πολύ περισσότερο ακόμα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι ότι όταν κάνουμε κάποια μετακίνηση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που η κίνηση στους δρόμους θα είναι αυξημένη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτομάτως αυξάνεται και ο κίνδυνος εμπλοκής μας σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ακόμα πιο ευλαβικά, θα έλεγα, να τηρούμε τους κανόνες του ΚΟΚ. Μάλιστα, οι εκπαιδευτές οδήγησης αποφάσισαν να ζητήσουν τη σύγκληση σε μια έκτακτη σύσκεψη υπό την αίγιδα της περιφέρειας Κρήτης όλων των φορέων προκειμένου από κοινού να προχωρήσουν σε μια συντονισμένη δράση υπέρ της ασφαλούς οδήγησης. Από λόγια έχουμε χορτάσει όλοι. Ακούμε δημοσιεύματα, διαβάζουμε άρθρα. Ωραία. Αυτά πολύ καλά κάνουμε και τα κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Η ουσία όμως είναι να κάνουμε και δράσεις. Όλα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι. Και ο οδηγός και το όχημα και οι επιβάτες όπως πρέπει να είναι, με τις ζώνες τους δεμένοι, είτε είναι μπρος είτε είναι πίσω, όπως και αν είναι. Όλα θα πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι για να πάμε και να γυρίσουμε ζωντανοί, σώοι και στους ανθρώπους που μας περιμένουν να γυρίσουμε πίσω κάθε φορά.